Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να υπογράφουμε ακόμα μία σύμβαση με ανάδοχο για να υλοποιήσει ένα μέρος του σχεδιασμού αυτής της Δημοτικής Αρχής και ιδιαίτερα ενός σχεδιασμού που έχει να κάνει με τις δημοτικές κοινότητες, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κοινότητες δεύτερης ταχύτητας, αλλά έχουν και αυτές τις δικές τους ανάγκες, τις δικές τους προτεραιότητες. Και εμείς κάνουμε λοιπόν μία ιεράρχηση, εκτιμώντας ή μάλλον συνεκτιμώντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος στο σύνολό του και κατανέμουμε τις σχετικές πιστώσεις. Σήμερα λοιπόν υπογράφουμε μια σύμβαση που έχει να κάνει με την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Τριάδας στον οικισμό της Αντιμάχιας. Είναι ένα έργο που δεν έρχεται αποσπασματικά να προσθέσει κάτι στον ομώνυμο οικισμό, αλλά συνδέεται λειτουργικά με χρήσεις οι οποίες είναι πλησίων αυτού. Για παράδειγμα, το παραδοσιακό σπίτι της Αντιμάχιας βρίσκεται σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων. Βρίσκεται επίσης σε απόσταση με χώρο στάθμευσης, ο οποίος παρέμενε ανεκμετάλλευτος τα τελευταία χρόνια, αν και είχε εξαγοραστεί από τον Δήμο της ΚΟΠ παλαιότερα, προκειμένου να ενταχθεί στον συνολικότερο σχεδιασμό. Δημιουργούμε μία διαδρομή με πεζοδρόμιο που θα εξυπηρετεί τον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης αυτών και το έργο και στη συνέχεια το παραδοσιακό σπίτι, και εκτιμούμε ότι και με άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για την Αντιμάχια δίνουμε το δικό μας στίγμα και δίνουμε την δυνατότητα για την αναβάθμιση του οικισμού αυτού. Να δώσω λίγες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο έργο. Αφορά ουσιαστικά στην κατεδάφιση καταρχήν ενός κτηρίου που έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια τον ιστορικό του κύκλο και αναφέρομαι στο κτίριο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ενός κτιρίου που ουσιαστικά κατασκευάστηκε πριν από αρκετές δεκαετίες για να καλύψει τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής τότε, που όμως μετά το κλείσιμο του συνεταιρισμού παραμένει ανενεργό, παραμένει αδρανές, δεν έχει χρησιμοποιηθεί δηλαδή για να παρέχει, να φαίνεται χρήσιμο και να παρέχει υπηρεσίες για οποιονδήποτε άλλο λόγο, με αποτέλεσμα να κρύβει και οπτικά μια πολύ σημαντική υποδομή που είναι αυτή της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας. Εμείς λοιπόν προχωρούμε στην κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτηρίου και προχωρούμε και στην κατεδάφιση ενός ακόμα μικρού κτηρίου που είναι στον περίβολο της Εκκλησίας, όπου σήμερα στεγάζεται η βιβλιοθήκη και την οποία έχουμε ήδη προγραμματίσει με τον αρμόδιο δήμαρχο να την μεταφέρουμε σε άλλον χώρο μέχρι να πάρει και την τελική της θέση στο μέλλον μετά από μια προσφορά ενός συμπατριώτη μας. Άρα λοιπόν μετά την κατεδάφιση αυτών των δύο κτηρίων θα έχουμε την δημιουργία μιας παιδικής χαράς και μιας ζώνης πρασίνου η οποία θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία, θα αποδοθεί ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες και θα έχει να κάνει, όπως είπα και πριν, συνολικότερα με την αναβάθμιση του οικισμού. Να πω επίσης ότι αυτή την περίοδο κοιτούμε την Αντιμάχια σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση της οδοποιίας, γιατί ξέρετε εδώ και 2 χρόνια περίπου παίρνουν τα αποχετευτικά δίκτυα. Δυστυχώς, αλλά είναι αναπόφευκτο αυτό, έχουμε καθιζήσει σε ένα μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της Αντιμάχιας. Αναμένουμε να πάρουν τις τελικές τους καθιζήσεις στα οδοστρώματα, ώστε να παρέμβουμε δραστικά και να δημιουργήσουμε ένα νέο σύγχρονο οδόστρωμα, και αυτό λοιπόν το αναφέρουμε στην τοπική κοινωνία η οποία έχει να περιμένει το επόμενο διάστημα και σε αυτό το επίπεδο. Να πω επίσης ότι αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται η ανακαίνιση του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ της Αντιμάχιας. Τοποθετήθηκαν τις προηγούμενες μέρες και άμεσα θα δοθούν προσκρίσεις στην τοπική κοινωνία και στις νεαρές κυρίως ηλικίες μηχανήματα, όργανα μάλλον γυμναστικής εξωτερικού χώρου. Ήδη με πληροφόρησαν ότι δεκάδες παιδιά βρίσκονται εκεί και αναμένουν να βγουν από τις συσκευασίες τους, ώστε να δοθούν προσκρίση και να τα απολαύσουν και να τα χαρούν τα μικρά παιδιά της και τα μεγαλύτερα βέβαια της Αντιμάχιας. Η παιδική χαρά που ως ονόπου τοποθετούνται τα όργανα, γιατί μεσολάβησε μια μακρά περίοδος γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται η προμήθεια από τον ανάδοχο εργολάβο. Και βέβαια να πω ότι για το Μαστιχάρι, όπου και εκεί έχουμε ανακαίνιση του γηπέδου μπάσκετ, η παιδική χαρά θα περιμένει λίγο ακόμα, γιατί αυτό αφορά σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και δυστυχώς έχουμε μια δικαστική διένεξη μεταξύ
των ενδιαφερόμενων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα όλο αυτό να τραβήξει χρονικά λίγο πίσω. Ζητώ την υπομονή των οικογενειών και των μικρών παιδιών, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα τους αποζημιώσει. Είμαστε λοιπόν εδώ να υπογράψουμε τη σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο. Έχουμε ήδη μία εμπειρία από την συνεργασία μας, η οποία μπορώ να πω ότι κρίνεται θετική, και θεωρώ ότι και σε αυτή την σύμβαση θα τηρήσετε τους χρόνους, ούτως ώστε με την έναρξη της τουριστικής περίοδου να έχουμε αποδώσει στην τοπική κοινωνία ένα έργο το οποίο το περιμένει, θα έλεγα, εδώ και δεκαετίες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε και πριν το εξάμηνο να το έχουμε περαιώσει, έτσι ώστε να αποδοθεί στην περιοχή για χρήση. Είναι ένα έργο το οποίο θεωρούμε ότι θα αναβαθμίσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την υπογραφή σήμερα, και εσείς κύριε είστε ο εργολάβος ο οποίος θα λάβετε έργο, γιατί για το χωριό μας σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Είναι ένα έργο το οποίο από καιρό το προσπαθούσαμε να το ολοκληρώσουμε και να γίνει στο χωριό μας. Είναι ένα από τα πολλά έργα τα οποία θα συνεχίσουν να γίνονται στο χωριό, ήδη το για ανάπλαση και ανάδειξη της πλατείας Αγίας Τριάδος ήταν επιβεβλημένη, γιατί παράγματι έχει να παρουσιάσει πολλά πράγματα στο χωριό και θα δώσει και μια ανάπτυξη στην περιοχή. Θα ακολουθήσουν και άλλα έργα, όπως αναφέρθηκε και ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι χαίρομαι που ακούω από εσάς ότι σε 6 μήνες θα ολοκληρωθεί το έργο, και πιστεύω ότι θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες εκείνες που θα μπορέσει να λειτουργήσει το έργο πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ.